Θα κλείσουμε τώρα με τον θερμοστάτη. Επιχείρηση θερμοστάτης. Η Βάλια έχει ετοιμάσει την παρουσίαση. Βάλια, για βάλε μας το κλίμα λίγο. Αφορά σε πρώτη φάση το δημόσιο, αργότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ο στόχος είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση. Σε πρώτη φάση το 10% στο δημόσιο και αργότερα 30% μέχρι το 2030. Πάμε να δούμε αναλυτικά λοιπόν τι προβλέπει το σχέδιο, το οποίο παρουσίασαν σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών αλλά και Ενέργειας. Ο στόχος λοιπόν είναι ένας, μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος. Αφενός σε πρώτη φάση σε δημόσιο τομέα ακολουθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 10% σε πρώτη φάση είναι η μείωση στο δημόσιο με τα κατάλληλα μέτρα που θα τα δούμε παρακάτω και 30% ο στόχος συνολικά μέχρι το 2030. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στα μέτρα, τι προβλέπονται λοιπόν στα συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν, ξαναλέμε, σε πρώτη φάση το δημόσιο. Μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας θα ελέγχεται λοιπόν η ενέργεια που καταναλώνουν δημόσιες υπηρεσίες. Η συντήρηση των κλιματιστικών, των καυστήρων και των κεντρικών μονάδων, θα υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση της θερμοκρασίας, απενεργοποίηση ψύξης και θέρμανσης όταν οι εργαζόμενοι θα φεύγουν από την υπηρεσία τους, θα οριστεί ένας υπάλληλος που θα ελέγχει αν τηρείται η εξοικονόμηση ενέργειας και αν οι υπηρεσίες κάνουν αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα θερμοστάτης, φυσικός αερισμός του κτηρίου απαραίτητο όποτε κρίνεται και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Όπως ανακοινώθηκε, για τις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να προχωρήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, θα τους δοθούν αυξημένα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, επιχειρήσεις που δεν θα τα καταφέρουν, θα υπάρχουν κάποια πέναλτι έτσι εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα τους έρχονται λιγότερα, θα εισπράττουν λιγότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα, λοιπόν, τα βασικά χωρία του προγράμματος είναι τα συγκεκριμένα. Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ και θέλω να πάμε στον κύριο Θεόδωρο Αγκουράκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εγκατασταθών Ηλεκτρολόγων. Κύριε Αγκουράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ξέρετε, βιώνουμε μία περίοδο, μία συγκυρία ανατιμήσεων και αυξήσεων. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί κάποιος να μειώσει το κόστος λειτουργίας του κλιματιστικού, του air condition. Τι πρέπει να πράξει, ποιοι οι τρόποι. Σωστή διαχείριση. Καταρχάς να πούμε ότι ένα κλιματιστικό θα πρέπει να είναι νέας γενιάς, να αντικατασταθεί, εάν δεν είναι νέας γενιάς, με υψηλής ενεργειακής κλάσης κλιματιστικό μηχάνημα, και θα πρέπει να κάνουμε και σωστή διαχείριση. Δηλαδή θα πρέπει αφενός μεν να έχουμε το χώρο μας περιορισμένο, να μην έχουμε τα ανοίγματα ανοιχτά ούτως ώστε να χάνουμε την οποιαδήποτε ψήξη μας δημιουργεί ένα κλιματιστικό μηχάνημα, και θα πρέπει να το έχουμε σε μια θερμοκρασία η οποία να είναι ανοιχτή και για λόγους υγείας αλλά και για λόγους οικονομίας. Νομίζω ότι αν ο καθένας προσέχει το χώρο του και τον επιβλέπει με τον τρόπο που απαιτείται, νομίζω και θα επιτύχει οικονομία και δεν θα έχει και πρόβλημα με την υγεία του, ειδικά ώρες νυχτερινές που τα αφήνουμε χωρίς να έχουμε περιοριστικά μέτρα, να λειτουργεί όλη νύχτα με αποτέλεσμα το πρωί να ξυπνάμε άρρωστοι, θα έλεγα. Είναι μία ακριβή ωστόσο ηλεκτρική συσκευή, σωστά? Ακριβή από την άποψη ότι καταναλώνει αρκετό ρεύμα. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές τι σημαίνει κατανάλωση μιας συσκευής κλιματισμού η οποία είναι, ας πούμε, 1200 βάτ, είναι 9000 BTU, η οποία δουλεύει παραδείγματος χάρη 10 ώρες την ημέρα. Εάν υπολογίσουμε την κιλοβατόρα με 0,18 που σήμερα κάπου κυμαίνεται, έχουμε μια κατανάλωση ωριαία σε 0,22 λεπτά περίπου η ώρα. Η ημέρα είναι 2,2 ευρώ και ο μήνας ανέρχεται σε 65 περίπου ευρώ από μια συσκευή κλιματισμού 9000 BTU. Όμως σε μια κατοικία μπορεί να δουλεύουν 2 και 3 τέτοιου είδους συσκευές, που σημαίνει ότι ο λογαριασμός εκτινάσεται
στα ύψη και με την ακρίβεια που διαπιστώνουμε όλοι τώρα στους λογαριασμούς τους τελευταίους μήνες, θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή διαχείριση προκειμένου να πετύχουμε αυτό που λέμε εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομίας και καθαρό περιβάλλον παράλληλα. Συμπερασματικά τι προκύπτει? Σωστή διαχείριση, ορθολογική διαχείριση, προκειμένου να δούμε διαφορά και στους λογαριασμούς και βέβαια και στην τσέπη μας. Κύριε Αγκουράκη, να σε ευχαριστήσω όταν πολύ. Όταν πρόκειται τώρα για μια συσκευή η οποία είναι παλιά συσκευή, θα πρέπει να γίνει το απαραίτητο σέρβις, ένας καθαρισμός δηλαδή στο πλαίσιο, στον ανεμιστήρα του κλιματιστικού, ούτως ώστε να έχει απόδοση, να μην έχει κατανάλωση χωρίς να αποδίδει. Και νομίζω ότι συμφέρει και εξυπηρετεί να κάνουμε μια τέτοια κίνηση, διότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.